γραμμή των συνόρων κρύβει πολλές πικρές ανθρώπινες ιστορίες και βιώματα, τόσο από τη μία όσο και από την άλλη πλευρά. Ανάμεσα στους βορειοεπειρώτες δεν λείπουν ωστόσο και τα πρόσωπα εκείνα που ενισχύουν με το δικό τους παράδειγμα την ιδέα της επιστροφής από την Ελλάδα στα πατρογονικά μέρη. Οι χυμαριώτες πρέπει να γυρίσουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, τι θα την πάρουν οι Αλβανοί. Ένα και ένα κάνουν δύο. Εγώ έρχομαι κάθε μήνα στη Χυμάρα, καθαρίζω τα σπίτια, κάνω δουλειές στα σπίτια και γυρίζω πάλι στην Αθήνα. Αυτοί πρέπει να γυρίσουν, να αγαπάνε για την πανέμορφη Χυμάρα, έχει ιστορία και αυτό πρέπει να το σκεφτούν καλά. Την πράξη, η πρώτη πράξη που έκανα εγώ ως Βίκτορας, ως πατέρας του Πύρου του Δήμα, άλλαξα το σπίτι, έκανα ανταλλαγή το σπίτι που είχα το διαμέρισμα στα Τύρα να το πήγα στη Χυμάρα. Αυτοί τώρα θα αφήσουν τα σπίτια τους που τα έχουν σηκώσει με τόσα ίδρα οι παππούδες και αυτοί ήδη. Το καλό είναι να γυρίσουν, χρήματα έχουν κάνει αρκετά, να επενδύσουν για να αναπτύξει ο τόπος. Ο Πύρος στη Χυμάρα την αγαπάει πολύ και κλαίει για τις πέτρες που επάτησε τα μικρά του χρόνια. Και πιστεύω το Σεπτέμβριο που θα επισκεφτεί την Αλβανία και θα κάνει μια αγώνα φιλική εδώ πέρα, θα γυρίσει από την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Χυμάρα να δει τα σπίτι του που μεγάλωσε. Ευχαριστώ. Πώς και γιατί να εγκαταλείψει κανείς άλλωστε έναν τόπο που είναι φορτωμένος με τόσες ιστορικές μνήμες και πρικισμένος με τέτοιες φυσικές ομορφιές? Στην πόλη της Κοριτσάς κυριαρχεί το χριστιανικό στοιχείο, ενώ είναι έκφυλα τα σημάδια και τα ίχνη της ελληνικής παράδοσης. Στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα υπεγράφει η συνθηκολόγηση της πόλης όταν παραδόθηκε τα χρόνια του 40 στον ελληνικό στρατό. Ο ελληνικός στρατός ήρθε εδώ τρεις φορές και τρεις φορές εγκατέλειψε την πόλη. Είναι μία από τις σπουδαιότερες πόλεις του βορειοπρωτικού ελληνισμού. Μέχρι το 1920 εδώ υπήρχαν 10 ελληνικά σχολεία και μόνο ένα αλβανικό. Το 1922 έκλεισαν όλα τα ελληνικά σχολεία και έγιναν όλα αλβανικά, διότι ο αλβανικός εθνικισμός ήθελε να χτυπήσει τον ελληνισμό, την ελληνική γλώσσα και την ορθοδοξία σε αυτόν τον τόπο. Η Κοριτσά έβγαλε τους μεγαλύτερους Έλληνες ευεργέτες, τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες, μουσικούς, ζωγράφους. Είναι η κοιτίδα του ελληνισμού, του βλάχικου ελληνισμού. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα ελληνικό σχολείο, ενώ το 1920 είχαμε το 90% του πληθυσμού μιλούσε ελληνικά, σήμερα μόνο το 10% μιλάει ελληνικά. Όμως υπάρχει μία μεγάλη θέληση και διάθεση μέσω της Ορθοδοξίας να ξυπνήσει αυτός ο ελληνισμός και να ξαναβρει τη γλώσσα του, τις πεπιθήσεις του, τη ρίζα του. Όπως μου είπατε πριν, γεννηθήκατε το 1906. Μάλιστα. Οπότε έχετε ζήσει όλη την ιστορία αυτού του τόπου εδώ από την Κοριτσά. Θέλω να μου πείτε τι θυμόσαστε από την περίοδο που μπήκε ο ελληνικός στρατός νικηφόρος εδώ στην Κοριτσά, στον πόλεμο του 40. Τι θυμόσαστε? Θυμούμαι ότι εκείνη την ημέρα χαρήκαμε πάρα πολύ. Και ήταν κρύο και είχαν ανάγκη για γράτια και... Οι στρατιώτες. Οι στρατιώτες, φυσικά. Οι στρατιώτες. Και ζητούσαν γάντια. Με γάντια. Εμείς, εγώ με την αδελφή μου, είσαμε ράπτριες και κάναμε... Και της είπα στις αδελφές, αμαρτία για το στρατό. Να κάνουμε γάντια. Έχουμε κουβέρτες, πατώδες και πραγματικά έτσι. Κασκόλε κάναμε.
γάντια κάναμε. Και άρχισε, μάθαμε ότι ράβαμε και ερχόταν ο στρατός. Και λέγανε, σας έχει επιβάλει η κυβέρνηση? Όχι, του λέγαμε, το κάναμε για το Κύριο. Για το Κύριο. Για το Κύριο, ρε. Για το Χριστό δηλαδή. Για το Χριστό βέβαια, για το Χριστό, διότι το Κύριο μπορεί να το μάθει και για άλλο Κύριο. Για το Χριστό. Έτσι μας είχε μάθει η μαμά. Θυμόσαστε κανένα όνομα Έλληνα στρατιώτη φαντάρου που έφτασε εδώ μέχρι την Κοριτσά? Έρχεται ένας με μοτοσυκλέτα. Πώς το λέτε? Μοτοσυκλέτα. Μοτοσυκλέτα. Και λέει, πολύ σε παρακαλώ, λέει, δεσπιζείς τη Γουρδαία τότε. Βέβαια. Θα μου δώσετε, δεν παλεγάτε. Δεν έχω, του είπα εγώ, και δεν είχα, τα είχα δώσει όλα. Και έμεινα έτσι εγώ. Θυμήθηκα. Περιμένετε, του είπα, έχω ένα ζευγάρι του αδελφού μου, τα έχω κάνει δώρο όταν θα έχει το όνομα. Και ανεβαίνω, παίρνω τα γάτια και τα δίνω. Μα τώρα λέει, τι να σου δώσω εγώ, τίποτα, του είπα. Χρήματα εμείς δεν παίρνουμε, τα κάνουμε το Χριστό. Και αν είναι δυνατόν, του είπα, λιγάκι ψωμί, δεν είχαμε ψωμί, τίποτα στο σπίτι. Πώς λέει, και έφερε ένα τόσο μεγάλο. Το όνομά του το θυμόσαστε? Παναγιώτησα. Το επώνυμο όχι. Το επίθυμο δεν το ρώτησα. Από τους τελευταίους Έλληνες φαντάρους που εγκατέλειπαν την Κοριτσά. Από πού είσαι, του είπε, από τη Σατήρα, σου είπε. Για πείτε μου, τα χρόνια με τον Ενβέρ Χότζο ήταν πολύ δύσκολα εδώ? Πολύ δύσκολα. Δύσκολα τότε. Υπέφερε πολύ η οικογένειά σας? Υπέφερε. Μας πήρα τον αδελφό μου στη φυλακή. Διότι είπε, το ρώτησα, από πού θα έλθουν οι Έλληνες όταν θα έλθουν? Από την Βιλίσια, είπε. Και τον πήραν και τον πρόδωσαν και μετά δύο ημέρες τον πήρα και το έβαλε στη φυλακή. Και μετά την εξόρισα σε ένα χωριό. Μνήμες διάσπαρτες και πολλά αρχαία μνημεία που δείχνουν την ιστορική ενότητα του χώρου. Από τον Σκούμπι ποταμό, τον Γενούσο των αρχαίων στο βορρά, μέχρι τον ποταμό Καλαμά στο νότο και από τη Χιμάρα στα δυτικά έως την Κοριτσά. Η δημοσιογραφική αποστολή του Προφίλ ακολούθησε στο βορρά την παλιά διαδρομή της Εγνατίας που παρακολουθούσε το Γενούσο ποταμό. Το διπορικό μας από την νότιο-ανατολική Αλβανία προς τα Τίρανα συνεχίζεται. Βρισκόμαστε στην κεντρική Αλβανία και κάτω από τα πόδια μας είναι ο Γενούσος ποταμός. Πολλοί τον θεωρούν ως το απότατο γεωγραφικό όριο του βόρειο-υπηρωτικού ελληνισμού. Και από το Γενούσο στο Δυράχιο, την επίδαμνο...